στον αστικό εξοπλισμό, η οποία είναι ακατανόητη. Δυστυχώς γίνεται από μικρά παιδιά, διότι υπάρχουν και κάμερες και προφανώς υπάρχουν και ευθύνες της κοινωνίας και ο Δήμος δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί με παιδιά με οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι. Δεν είναι αυτό σε επιλογές καμιά οργανωμένη κοινωνία. Τα παιδιά πρέπει να τα διδάξει και να τα κατευθύνει. Λοιπόν, για τη μικρή Ματίνα και το έργο τη ΔΕΙΑΚ, αγαπητέ, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο με τι καταπτώσει. Οι οποίοι υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Εγώ δεν σε βλέπω ότι όλα τα χτίσματα το ξέρετε, δεν έχουν άδεια αυτά τα οποία είναι κάτω από τον δρόμο. Ότι πολλοί φωνάζουν. Από καμιά υπηρεσία δεν έχουν πάρει άδεια. Δεν υπάρχει, ακούστε. Δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο. Ήδη έχει ελεγχθεί από τη διεύθυνση ελεγχών υπηρεσιών και προφανώ θα γίνουν και έργα από την αρχή η οποία τα κάνει αυτά τα έργα, δηλαδή την περιφέρεια. Αλλά Μιχάλη γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι από τη φύση δεν μπορούμε να πάρουμε οικόπεδα. Και όταν φτιάχνουμε οικόπεδα στην θάλασσα, δηλαδή προστατεύσαμε τι ακτέ παραπάνω, έρχεται η θάλασσα. Και τρώει και εκεί πιο κάτω. Όταν πήγαμε στον Κορδία και κάναμε αυτό το έργο, προστατεύσαμε τον Κορδία, αλλά η θάλασσα αρχίζει να τρώει την παραλία λίγο παραπέρα στις εκβολές του ποταμού Άρ. Αυτό είναι ένα σύνθημα που μπορούμε εμείς να το διαπιστώνουμε ασφαλώς, αλλά δεν είναι, δεν είναι η δική μας αρχή, η οποία παρεμβαίνει στους συγκεκριμένους χώρους. Δηλαδή την προστασία των ακτών υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα στο μεσηνιακό και στον πολιτιακό κόλπο και είναι πάρα πολύ σοβαρό όσον αφορά τη θάλασσα και τις ακτές. Για τη μικρή Ματίνια να βοηθήσεις. Γιατί... λοιπόν, τώρα στο θέμα το οποίο έθεσες εσύ τώρα για τα κίνητα του δημοσίου.